Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλά. Κάτσε, παιδί μου. Κοιτάω κάτω, ξέρεις, για το... Είσαι ντροπαλός μου. Όχι, αυτό. Και μείωση. Και μείωση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Κοίτα τι έκανες. Το τραγούδι, μάλλον το κομμάτι που έπαιξε ο Στέφανος, είναι αφιερωμένο στο Θόδωρο Πάγκαλο. Το έχουμε συνοηθεί αυτό από πριν. Και όχι στο Σπύρο, παρότι είναι δική του η εκπομπή σήμερα. Έτσι. Αλλά ας μας επιτρέψει αυτό το κομμάτι, ειδικά να το αφιερώσουμε από εδώ. Σπύρο, μας αφήνεις. Ναι, ελεύθερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έκανα. Υπέθεσα ότι σας αρέσει ο Άστρο Πιατζόλο γι' αυτό. Α, μ' αρέσει πολύ. Είδες λοιπόν. Λοιπόν, πριν αρχίσει η εκπομπή. Πριν αρχίσει η εκπομπή, λέω, είχε πάρα πολλά ο κύριος Πάγκαλος με την κυρία Μπρέμπου, πράγμα που μας εξόργησε. Εμένα προσωπικά πολύ. Το καταλαβαίνω και με το δίκιο σου. Δηλαδή, τι λέγατε τόση ώρα, βρεθήκατε συγγενείς. Είμαστε ομοεθνείς. Δηλαδή. Ανήκουμε σε. Στο ίδιο ethnic group, μην πούμε εθνική μειονότητα. Είναι η κυρία Μπρέμπου, είναι ο πατέρας της καταγγελίας. Της μεγάλης οικογένειας των Μπρέμπων. Ναι, της μεγάλης οικογένειας των Μπρέμπων. Όντως είναι πολύ μεγάλη, σημαίνει πολύ μεγάλη. Πολύ στενή μου φίλη, ο θείος της, ας πούμε, είναι πολύ καλός μου φίλος. Το ανακαλύψαμε τώρα. Ναι. Εμένα είναι η ίδια πολύ στενή μου φίλη, αλλά δεν μα τι να σκοτώ, έχω πει αυτά, δεν έχει τόση βάση. Ας ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, από αυτό που φαίνεται πολύ παράξενο. Τι δουλειά έχετε εσείς οι δύο, πώς γνωρίζεστε? Εγώ με την κυρία Μπρέμπου. Όχι, αυτό δεν με απασχολεί καθόλου. Με την κυρία Πάγκαλο. Ο κύριος Πάγκαλος με την κυρία Μπρέμπου τη δουλειά έχει. Θα τα μάθουμε αυτά μετά και θα υποστούν τις κυρώσεις. Αλλά εσύ τι δουλειά έχεις με τον κύριο Πάγκαλο? Εγώ τον κύριο Πάγκαλο πριν από όλα τον θαυμάζω και νομίζω. Όπως όλοι μας. Η καλύτερη σχέση για να έχεις με έναν άνθρωπο και να τον θεωρείς φίλο σου ακόμα και αν δεν είσαι ένας φίλος. Αυτό που πρέπει να ξεκινάει κανείς είναι το να τον θαυμάζεις. Ναι. Με τον κύριο Πάγκαλο τον θαυμάζω για ό,τι είναι, να μην πούμε τι είναι. Ξέρουμε όλοι τι είναι. Από εκεί πέρα έχουμε γνωριστεί στη Τζιά. Τι δουλειά έχει ο Πάγκαλος στη Τζιά? Του αρέσει το νησί, έχει το. Το ερώτημα είναι τι δουλειά έχει ο Παπαδόπουλος. Εγώ έχω πολλές δουλειές. Έχω αμπέλι, έχω. Κότες, έχει Γάλλους τώρα. Έχει φάρμα δηλαδή. Έχει φάρμα. Εγώ κάποια στιγμή με ένα φίλο μου, με τον φίλο μου τον Αλέξη, είχαμε ανοίξει ένα πολύ περίεργο μαγαζί. Σαν κέντρο διασκέδασης, ναι, ναι, στο πουθενά, σε ένα βουνό. Είμαστε μόνοι μας, σαν καλοκαιρινό κινηματογράφο ήταν έτσι, μια μάδρα γύρω-γύρω. Ωραία ιδέα. Ναι, και ερχόταν ο κύριος Πάγκαλος και σε μοναδικές στιγμές εκεί. Να γλεντήσει. Ναι, να γλεντήσει και να ακούει και εμένα άδοντα. Ωχ, Παναγία. Κάτι έχει πει για αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Τι έχετε πει, κύριε Πάγκαλε, για την ερμηνευτική δυνότητα του Σπύρου? Να πω και εγώ θα έπρεπε να του πει από εδώ προ ηθοποιό, γιατί είναι από του ηθοποιού που μου αρέσουν και το λέω ειλικρινά. Παρακολουθούσα τη σταδιοδρομία του, συνέπεσε να έχω μερικού κοινού φίλου. Εκείνο το καλοκαίρι έκανε κάτι παράξενο. Ήρθε στην Τζιά, εγκαταστάθηκε και άρχισε να τραγουδάει κάθε βράδυ. Μάλιστα. Σε ένα κέντρο. Τώρα πρέπει να σα περιγράψω λίγο το κέντρο. Το κέντρο ήταν μια μάντρα. Η οποία ήταν στην κορφή του βουνού, στην Τζιά έχει αέρα το καλοκαίρι. Και κάνει κρύο το βράδυ. Αν είσαι στην κορφή του βουνού, κάνει κρύο. Λοιπόν, συνήθως έκανε κρύο μέσα στη μάντρα. Ήταν λοιπόν διάφοροι τουρτουρίζοντες εκεί, όχι πολλοί πελάτες. Και ο Παπαδόπουλος έπαιρνε κάθε βράδυ να τραγουδάει. Ναι. Και... κόσμο είχε, τον άκουγε δηλαδή κόσμος. Αυτό που πηγαίναμε εκεί τον ακούγαμε, βέβαια. Ήταν διπλωματική πολύ... απάντηση. Δεν τραγουδάει άσχημα. Ναι. Υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν το έχω απαντήσει δηλαδή μέχρι τώρα. Πείτε το, να το θέσετε αμέσως. Να απαντήσει, εγώ δεν το έχω απαντήσει. Γιατί ήρθε και κάθισε ένα μήνα στη διάσταση, παραπάνω από ένα μήνα. Και τραγούδαγε κάθε βράδυ σε ένα κέντρο το οποίο δεν τον αφορούσε. Οπότε καταλαβαίνω, από την τσέπη του βάλανε τελικά, πέθανε τι ζημιέ και πληρώσανε τι ζημιέ από την τσέπη του. Και νομίζω ότι έκανε την πλάκα του. Γιατί και αυτό μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Γιατί ήρθε. Μα κοίταξε, κάνω την πλάκα μα ξεκινήσαμε. Εγώ να βοηθήσω τον Αλέξη ήθελα.
Και ξεκινήσαμε να κάνουμε την πλάκα μας και ο κύριος Πάγκαλος αγνοεί ότι αυτό συνέβη, το ότι τραγουδούσα κατόπιν έντονης λαϊκής απέτησης. Ω Παναγία. Αν δεν τραγουδήσεις, ας πούμε. Σόπερ, ε. Ναι. Εγώ ανέβηκα μια φορά για πλάκα και φαίνεται ήταν τέτοιο το αποτέλεσμα που... Το πάθος που δημιούργησες κάτι. Και λέει και ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο ξεκινούσε πάντα. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό που έχω, γιατί ξεκινούσε πάντα. Ήταν ένα με ένα πορτοκάλι στην αρχή, αλλά μετά έλεγε με αγκούρια ντομάτια. Ένα τραγούδι με χρόνο μανάβικο. Ένα καταπληκτικό. Ποιο παιδί. Ζουμερό μου πορτοκάλι, με θαμπόσανε τα κάλι. Και από μέσα σάπιο μήλο και έτσι βρήκες άλλο φίλο. Είσαι άνηθος με ήθος, είσαι μαϊντανός και μύθος. Με ήθος, είσαι μαϊντανός και μύθος. Ωραία, Στέφανε, έχεις κάτι μου υλικό εδώ. Δεν κάνει κανένα σχόλιο καλλιτέχνη. Αυτό το έχω ακούσει από ένα καταπληκτικό τραγουδιστή και φίλο μου, το Μητρέτζι. Α, θεός, Μητρέτζι, θεός. 20.000 μπύρες, όχι βίσκι, μπύρες. Και από τότε μου έχει κολλήσει και πραγματικά ξεκινούσε έτσι. Πες μου κάτι, δίπλα σου είναι μία μοιραία γυναίκα στη ζωή σου. Θέλω τη Μαρίνα να μου την περιγράψεις εσύ. Πώς μπήκε στη ζωή σου και σε τι δρόμο σε οδήγησε. Καταρχήν με οδήγησε από την παραλιακή προς το θέατρο... Ριάλτο. Πριν κάποια αρκετούτσικα χρόνια, ε. Ναι, ναι, πριν πολλά χρόνια. Όπου εκεί γινόταν μία οντισιόν. Ναι. Εν ολίγης εγώ τελειώνοντας από τη σχολή, επειδή δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο και ούτε... Σχολή Κατσέλη. Ναι. Ούτε να δουλέψω με ενδιαφέρον, ούτε θα πήγαινα ποτέ να ζητήσω δουλειά κτλ. Λόγω του κόμπλεξ που έλεγα. Πήγα και δούλευα σε ένα θερμοκήπιο στα Καλύβια και βγάζαμε με ένα τρελό φίλο μου εκεί. Εξού και το πάθος για τις ντομάτες, τα αγκούρια, τον άνθρωπο. Είδες πως όλες συνδέονται. Και καλλιεργούσαμε αγκούρια και ντομάτες. Με ένα τρελαμένο τύπο εκεί, πρώην τραγουδιστή του Θεοδωράκη, μυστήριος, τον Κώστα τον Κίνη. Λοιπόν, και γυρίζοντας ένα βράδυ από την παραλιακή με τη μοτοσυκλέτα μέσα στο αγκούρι, εγώ και στη χλωροφύλλη, χάλια, ήταν η Μαρίνα στην παραλιακή και την πήραμε τη μηχανή να την πάω στο θέατρο Ριάλτο που έδινε ο Ευαγγελάτος, έκανε μια οντισιόν. Μάλιστα. Το αμφιθέατρο τότε. Και εγώ απλώς την πήγα και κατέβα, όχι δεν κατεβαίνω, κατεβαίνω. Κατέβηκα. Σε παρέσυρα εκείνη να μπει μέσα. Και κάποιοι άλλοι συμμαθητές που ήταν εκεί. Ήταν και ο Βαρδάκος, ήταν και ο Σκουρλιάκος. Ναι, ήταν αρκετοί. Όλο το θέατρο έχει πάει. Όλοι οι ηθοποιοί τότε ήταν γεγονός η ακρόαση του. Βέβαια. Και μεγάλη υπόθεση να φτάσει σε μέρη. Τίποτα, δεν ήξερε τι γίνεται. Ήταν στον κόσμο του. Στο θερμοκήπιό του. Αλλά τον πείσαμε και μπήκε. Δεν ξέρω. Δεν είχες μονόλογο, φαντάζομαι. Θα αυτοσχεδίασες. Τι έχεις να μας πεις, λέω τίποτα. Λέει το δει γιατί ήρθες. Λέω, ξέρω, μου βάλανε. Και πάνω σε τι διαγωνίστηκες, ρε παιδί μου, τι έκανες. Αφού δεν είχα τίποτα, μου λέει, κάνω αυτοσχεδιασμό. Λέω, τι να κάνω. Λέει, πες ότι γίνεται εκεί κάτι, ξέρω, γίνεται ένα τύχημα κάποιος. Ναι, και. Έκανα ότι πλαϊκέ μου κατέβησε. Και σου καλός φαίνεται. Και ανάμεσα σε πόσους επελέγεις δηλαδή. Πολλοί ήταν, πάρα 150, 200. Και επιλέξανε 5. Πήρε μόνο 5 από ό,τι θυμάμαι. Και ένας από αυτούς ήταν αυτό εδώ. Βέβαια. Το οποίο μου το έπανε μετά από ένα μήνα και όταν με πήραν να μου το πούνε στο θερμοκήπιο εγώ. Σταθερά. Ναι, έκανα. Λέω, Αντρέας, όχι, είμαι ο βοηθός του Ευαγγελάτου και είπε ότι πέρασε. Λέω, εγώ είναι δυνατό. Πλάκα. Και τελικά έγινε. Και έτσι άρχισε ο μεγάλος έρωτας με το θέατρο. Ναι. Θέλω να κάνουμε τώρα, θα πηδήξουμε λίγο το θέμα Στέφανος, θα επανέλθουμε αμέσως μετά και θα πάμε στο στούντιό μας στη Μουρούζη, όπου θέλω να σου δείξω δύο φίλους σου που είναι εκεί. Και δεν ξέρω, ο κύριος Πάγκαλος θα γνωρίζει ότι εδώ είναι ο προστάτης του θεάτρου Κοφών. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ και τους βοηθάει ηθικά και υλικά εδώ και πολύ καιρό. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα και χάρη σε αυτόν εδώ τον τύπο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν και θεατρική στέγη και μπορούν πια να εκφράζονται και έχουν βγει και από τα... Μου άρεσε πολύ σαν μουσικός η αθέατη πλευρά του, ναι. Πιο πολύ. Τότε που ήταν ο Στέφανος είχε αυτή την πορεία με τον κόσμο να τρέχει τους χιλιάδες αρτήρες, ναι. Να ανάβουν συναυλίες του κτλ. Εγώ ήξερα την αθέατη πλευρά του, την άλλη, την τότε αθέατη πλευρά του, την άλλη πλευρά του και μου άρεσε πολύ σαν μουσικός, τον εκτιμούσα πολύ, κάπου είχαμε γνωριστεί, είχε έρθει σε κάποια εκπομπή, είχαμε γνωριστεί. Όμως ένιωσα έτσι μια οργή όταν συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν και όταν ρωτήθηκα βγήκα και είπα διάφορα πράγματα. Εξοργίστηκα όσο θα όφυλα, όπως θα όφυλε ο καθένας, ασχέτως αν ήταν φίλος μου ο Στέφανος ή αν το συμπάθωσα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, φέτος που κάναμε το έργο σκέφτηκα, επειδή πραγματικά τον θεωρώ πολύ μεγάλο μουσικό τον Στέφανο και ξέρω τι λέω. Και είναι πολύ μεγάλος μουσικός, ξέρω πράγματι. Τι λέω.
όχι μόνο σολίστα, αλλά και συνθέτη πολύ σπουδαίο, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να μας κάνει τη μουσική στο έργο. Το θεώρησα το μαγαζάκι λίγο... της γωνίας. Ναι, το θεώρησα λίγο δύσκολο. Μα, να ήταν ο Στέφανος, είπα μου κάπως έτσι, αλλά με το που το είπα, παρόλο ότι είχε πάρα πολύ δουλειά, τα παράτησε όλα και μας ξέπληξε άλλη μια φορά, όχι για το αποτέλεσμα μόνο, το οποίο είναι καταπληκτικό, αλλά για τον... αυτό που λέμε το με απληστία ταλέντο, δηλαδή ένα ταλέντο δηλαδή που δεν ξέρω από πού να φύγει. Που δεν το χορταίνεις. Ναι, γιατί παρακολουθούσαμε, του λέγαμε αυτή η σκηνή, είχαμε πάει με τον σκηνοθέτη, με τον Κοτσίκο, αυτή η σκηνή είναι έτσι, αυτό έτσι, του θυμίζαμε κτλ. Κτλ. Και καθόταν και σε μισή ώρα έβγαζε ένα αριστούργημα, εκείνη την ώρα. Ποιος μου έβαλε αυτή τη φωτογραφία του Βίκτορα Σουκώ στη βιτρίνα? Εγώ κύριε. Μπράβο, θαυμάσια. Μετάξτε το παναγιό και φερμάτε τα σάλτσα! Αμέσως, κύριε Μάτιτσι! Εντάξει, καλά είναι τα βιβλία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας. Πυροβείς, αλλά γίνει άνθρωποι. Μοναχικές ψυχές που ζάχνουν κάπου να κουμπίσουν. Με συγχωρείτε, κύριε Μάτιτσι. Είναι πάλι. Δεν ξέρω, αλλά εδώ και λίγο καιρό η συμπεριφορά σε έναντί μου έχει αλλάξει. Βρίσκεται. Μάλιστα, κύριε, βρίσκω και. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Εγώ κάνω τη δουλειά μου σου καλύτερα από εγώ. Και πληρώνεστε γι' αυτό. Κάθε μήνα. Οπότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αφού ακόμα δεν έχουμε συναντηθεί. Τι! Δεν την έχεις δει! Όχι, Πύροβιτσα, τι σου λέω τόση ώρα. Κατάλαβες πόσο μπλεγμένος είμαι. Διότι η κοπέλα μπορεί να νομίζει ότι είμαι και κανένας καταπληκτικός τύπος και να με δει και να απογοητευτεί. Σωστά. Τι σωστά. Νομίζω. Θα σας πειράζει να καθίσω. Ναι, ασφαλώς θα με πειράζει. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κράμπ. Έχω και εγώ ραντεβού. Ναι, ναι, βέβαια, καλά, δεν το ξέρω. Αυτό το ραντεβού σας πια. Έχει αργήσει λιγάκι όμως ο φιλάρακος, εσέ. Να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, ο σαρκασμός σας. Το ξέρω ότι περάσατε μια δύσκολη μέρα. Ίσως γι' αυτό γίνεστε λίγο δεικτικός. Δεικτικός εγώ, για ποιο λόγο? Επειδή δουλεύω στη μάτια της εκκλησία, σας παρακαλώ, δεσποινείς. Όμως να μπω στο σπίτι και να δει δύο προτάσεις. Αλήθεια, μπράβο, σας συγχαίρω. Σας εύχομαι καλή τύχη. Σας ευχαριστώ. Θα σου πω, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια έχεις ξεχάσει την Ελλάδα, κάνεις καριέρα έξω. Δεν πιστεύω γάμο. Κάνεις καριέρα έξω, το ξέρουμε αυτό. Δεν πιστεύω ο γάμος τώρα να σε αποτραβήξει από όλα, επειδή είσαι λίγο περίεργος τύπος εσύ. Δεν πιστεύω να απομακρυνθείς τελείως από όλα. Δεν είναι περίπτωση, όχι. Όχι. Καμία. Ο γάμος γάμος, η δουλειά, η καριέρα. Και άλλωστε δεν, η δουλειά μου δεν τη θεωρώ δουλειά, είναι ζωή μου ολόκληρη, δεν είναι μουσική. Και τώρα τι κάνεις, δηλαδή, τι θα κάνεις? Τώρα ετοιμάζω μια δισκογραφική δουλειά. Σιγά σιγά όμως, χωρίς να βιάζομαι. Και ξεκινάω πάλι από το Μάρτι στο εξωτερικό, διάφορα κονσέρτα. Τη συνεργασία μου με την Πορτογαλέζα, την Dulce Pontes, ξέρω αν την γνωρίζετε. Ναι. Πολλές συναυλίες στο εξωτερικό. Κάποιες παραγγελίες για κάποια έργα συμφωνικά. Τέτοια πράγματα. Να σας πω, γνωρίζετε όλοι ότι ο Θόδωρος Πάγκαλος έχει υπάρξει ηθοποιός? Βέβαια. Δεν το γνωρίζετε? Οι εγώ που τα έχουν πει όλα. Τόση ώρα που μιλάνε. Ήθελα αυτό. Έχετε υπάρξει ηθοποιός, δεν λέω ψέματα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το σημείο θα κάνω εγώ ένα διάλειμμα. Στο σχολείο. Λίγο μετά, ήσασταν πιο μεγάλος όταν υπήρξατε ηθοποιός και παίξατε ένα πολύ ωραίο ρόλο σε μια παροδία της Χειροσύμα, αγάπη μου. Θα κάνω ένα διάλειμμα λοιπόν εγώ. Και θα το θέατρο. Έτσι κάνω. Λοιπόν, ένα διάλειμμα και πανερχόμαστε.
κρυσμένα φεγγάρια, γελασμένες ελπίδες, σακισμένα κλονάρια με σημάδια βαθιά. Δακρυσμένα φεγγάρια της ψυχής μου παγίδες, να φωτίζουν τα χνά. Ο Σπύρος είναι αρχιτέκτονας, είναι αρχιτέκτονας. Ο Σπύρος τελείωσε την αρχιτεκτονική τώρα πριν από ένα μήνα περίπου. Ναι. Αρίστευσε, όχι απλώς τελείωσε. Όπως είδαμε, είναι καταπληκτικός στο βιολί. Έχει τελειώσει μουσικές σπουδές, έχει κάνει δηλαδή φούγκα, έχει προχωρήσει. Και βεβαίως είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Εγώ τον είχα συναντήσει κάποτε με το Μίμη Πλέσσα. Όχι κάποτε, είναι ανακάλυψη του Μίμη του Πλέσσα και ο Μίμης κατά κάποιο τρόπο έτσι μου κάνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Γιατί μπορώ και έχω ένα συνεργάτη αυτή τη στιγμή, η Στριπλούν, διότι μπορεί και τραγουδάει κομμάτια μου. θα μου χτίσει το σπίτι που θέλω σαν αρχιτέκτο. Κατάλαβες. Και είναι λόγος είσαι, όχι, Στέφανε. Όχι, ίσα που δίνω τις ευκαιρίες να. Καμία σχέση με το μας. Να σου πω, Ολυμπιακός τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό που σ' αρέσει πολύ. Μεγάλο, καταλληλικό. Το ξέρω, το ξέρω. Και παίζει ακόμη. Μπορεί αυτή τη στιγμή να κρατάω τις αποστάσεις μου γιατί είμαι λίγο πικραμένος, αλλά. Δεν το κατάλαβα αυτό, ξαναπες το λίγο. Τι είπες? Να κρατάω τις αποστάσεις μου. Και να είμαι πικραμένος. Γιατί είμαι πικραμένος. Γιατί είσαι πικραμένος, Σπύρο? Για τον τρόπο που γίνανε ορισμένα πράγματα, για τον τρόπο που έφυγε ο Λεμονής, για τον τρόπο που αντικαταστάθηκε έτσι εν μία νυχτή και με έναν τρόπο επίοικο άκομψο. Για τις όχι σωστές κινήσεις, εν πάση περιπτώσει, που γίνανε. Αλλά αυτό που οφείλω στον Ολυμπιακό, όπως ο καθένας πιστεύω οφείλει στην ομάδα του, είναι ότι σε συνδέει όσο χρόνο και να είσαι με τα παιδικά σου χρόνια. Εσύ όταν ήσουν έφηβος, πιτσιρικάς τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι έναν από αυτούς που λάτρευες θα ήταν ο Βαμβακούλας. Το Βαμβακούλα ποιος δεν το λάτρευε? Ποιος δεν το λάτρευε? Γυναίκες, άντρες, δηλαδή σημαία, και εμείς. Σημαία. Σημαία. Πού είναι η σημαία? Να είναι εμείς η σημαία. Να τους ο Βαμβακούλας. Καλώς τον. Αστέρι μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Να τους. Ο Σπύρος. Το ρίξετε το στούντιο, θα μου το ρίξετε. Αυτόν μην τον χαιρετάς, δεν είναι Ολυμπιακός, μην τον χαιρετάς. Ενώ ο Πάγκαλος είναι λίγο, από ό,τι κατάλαβα. Κανονικά, κανονικά Ολυμπιακός. Απλώς δεν είμαι παράγον του χώρου όπως ο Σπύρος. Αυτός είναι σημαία κι αυτός. Εσύ έχεις να καταγγείλεις πράγματα για τον Σπύρο και γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα. Τι του έχεις κάνει, πες μου, τον έχεις ταλαιπωρήσει τη ζωή του? Όχι. Όλο πλάκης κάνω εγώ. Δεν αφήνει άνθρωπο απείραχτο. Τι το έχεις κάνει του Σπύρου, για πες μας. Μια καλή πλάκα του έκανα στην Κλειφάδα. Τρώγοντας. Για πες. Στην Κλειφάδα και τρώει. Εκεί σε ένα μαγαζί. Βράδυ, μεσάνυχτα, μετά το Θεό. Με το Θόδωρο Πάγκαλο, ηθοποιό. Γιατί εγώ ήρθα εδώ. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Αναμένω. Να συμπαρασταθώ στο Σπύρο. Και εκείνο σα συμπαραστάθηκε σε εσά όμως. Διάλειμμα, θα είμαστε λίγο μαζί. Και ψωνίτε. Τι έγινε με δύο μπάλες? Λέω έτσι και σε φιλικό, ένα άστο. Θέλω
Θέλω μια μεγάλη χάρη. Κοίταξε την κάμερα, τη δύο, σε παρακαλώ. Ναι. Και αυτό το μη φάουλ, γιου φάουλ, πες το μου έτσι να το ευχαριστηθώ. Έλα, εκεί, έλα, σε παρακαλώ, το χρειάζομαι. Έρχεται να ζητήσει, μου λέει, για μια βάρη, λέω, γιου φάουλ. Και με κοιτάει, ο έχω κάνει πάρα πολλά. Να σας πω γεγονότα που έχουν γίνει. Έχουν σηκωθεί δύο στον αέρα και έχουν βάλει κεφαλιά. Και όπως έχουν, αντί να βγουν την μπάλα, βρήκαν τα κεφάλια τους. Πράγματι, συσμένοι. Και έχουν πέσει κάτω, κοιτάω, έρχεται ο διαιτητής. Μου λέω, τι έχουνε, μου λέει το κεφάλι. Έλα ρε, σήκω και πάτα του, λέω. Μου λέει, δεν πατήσω το κεφάλι, δεν σήκω και πάτα του. Ενώ λέμε, όταν χτυπάμε το πόδι μας, λέμε, σήκω και πάτα του. Ναι, ναι. Γεγονότα, ναι. Δεν σήκω και πάτα του. Σου λέτε, ναι. Πάντως, να σου πω, άνθρωπος, άντρας μάλλον, που δεν έχει παίξει μπάλα, είναι άντρας ξενέρωτος, δεν είναι. Ο Σπύρος, που λέγατε για το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο και παίζε μήλα γιατί δεν την έφρισκε, με μπάλα ανιβέας έπαιζε. Όταν κάποιοι παίκτες δεν την βρίσκουν την μπάλα. Όχι, όχι, δεν είχαμε μπάλα πριν. Παίζανε με μεγάλη. Αυτή την ιδέα την ξέρετε. Μάλιστα, μάλιστα. Για να τη βρίσκουν, όταν είναι μικρή, τη βρίσκουν. Σπύρο, πάνω στη σκηνή, αισθάνθηκες ποτέ ότι ένας έτσι άξιος συνάδελφός σου σου άφησε χώρο να αναπνεύσεις, δηλαδή να αναδειχθείς εσύ, όταν ξεκινούσες? Κάτι έχω ακούσει για τον Γιώργο Κιμούλη. Είναι αλήθεια? Σε έχει βοηθήσει ουσιαστικά ο Γιώργος? Ήτανε απίστευτο, όχι απλώς. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, επειδή είναι σπάνιο και ο Γιώργος. Συμβαίνει πολύ σπάνιο, ναι. Και... ναι, παίζαμε ένα έργο με τον Γιώργο και εγώ είχα 6 ετάκες και μάλιστα είχα αρνηθεί να πάω. Να πάω παίξω ένα τόσο μικρό ρόλο, παρόλο ότι ήμουν νέος, αλλά εγώ μιλώ στο θέατρο μόνο γιατί μου άρεσε, δεν με ένοιαζε. Λέω τώρα 6 ετάκες να έρθω να κάνω, αλλά μου είπαν ότι παίζει κάποια Αθηνά Τσιλίρα εκεί, την οποία ήξερα. Ο μεγάλος καημός. Ναι, και λέω θα έρθω. Και... πες μου, μια παρένθεση. Mm. Γιατί την Αθηνά τη λες γυναίκα εσωτερικής καύσεως? Είναι. Γιατί, εξήγησε μας. Γιατί γυναίκα του μιλάμε, κυρίες και κύριοι, μας αφήνετε. Είναι εσωτερική σκάφηση η Αθηνά. Η Αθηνά πρέπει να γράψει πολλά ένσημα για να τη μάθεις. Δηλαδή, ναι. Και δεν την ενδιαφέρει τι εντύπωση δίνει. Δεν μιλάει, δεν εκφράζεται κτλ. Και πρέπει να δουλέψει, να ρίξει πολλή δουλειά, πολλά μεροκάματα για να τη μάθεις. Και εσύ τα έκανες αυτά τα μεροκάματα. Βέβαια, τώρα πια. Μπράβο, βέβαια. Παίρνω το ανώτερο πλεφόν. Για δες αυτόν τον κύριο, τον ξέρεις. Ο Σπύρος είναι μια σπάνια περίπτωση ηθοποιού. Έγινε γνωστός από την τηλεόραση σε ένα είδος τελείως διαφορετικό από το θέατρο. Και παρόλα αυτά δεν έχασε καθόλου, δεν ελαττώθηκε καθόλου ο υποκριτικός του κώδικας, αλλά και οι επιλογές του. Στο Σπύρο χρωστώ κάτι πολύ σημαντικό. Τον γνώρισα το 1986, παίζαμε μαζί στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού, ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα ως θειασάρχης και εκεί έπαιζε ένα μικρό ρόλο. Αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της παράστασης ήταν το εξής, ότι ο Σπύρος ήταν τόσο καλός που μέρα με τη μέρα αυτοσχεδιάζαμε και ο ρόλος του έγινε σχεδόν ισότιμος με το δικό μου. Έχω ακούσει πολλές φορές το Σπύρο να με ευχαριστεί και δημοσίως για αυτή τη λεγόμενη γενεοδορία μου. Αλλά στην πραγματικότητα συνέβη το ανάποδο. Εγώ το χρωστώ. Γιατί ο Σπύρος με έμαθε να είμαι γενναιόδωρος, όπως ο ίδιος λέει. Τώρα πια που βρίσκεται σε μια άλλη θέση, εύχομαι να είναι και αυτός γενναιόδωρος προς τους νεότερους του. Να είναι καλά. Μεγάλη ευχή αυτή. Ναι. Πότε βρίσκομαι? Και δεν είναι εύκολο, ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν είναι εύκολο. Εμένα βέβαια τότε δεν μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήμουνα καινούριος, ήμουνα στο Θεσσαλικό, είχα στο Βογιατζή που ήταν... Έτσι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Αυτό που λέμε, ξέρετε, το εμπορικό θέατρο, που συμβαίνουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι σαν νομοθετημένα κάποιες συμπεριφορές, ότι δεν είναι δυνατόν τώρα δίπλα στον πρωταγωνιστή να βγαίνεις και να βγάζεις γέλιο. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν πολύ παλιότερα, τώρα όσο φθήνει το φαινόμενο όσο περνάνε τα χρόνια. Και ελπίζω να κλείψει κάποια στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό με τον Γιώργο ήταν ακραίο. Δηλαδή, πραγματικά άρχισε και έκανα κάποιο αυτοσχεδιασμό.
Και άρχισε και μέσπροχνα. Για ακόμη περισσότερο δηλαδή. Μέσπροχνα και πραγματικά έφτασε να γίνει, δηλαδή να είμαστε δυο μας σκηνή και να λέμε εκτός κειμένου πράγματα, αλλά για ώρα πολύ. Δηλαδή είχε φτάσει στο σημείο να μου χτυπάει το τηλέφωνο, χωρίς να υπάρχει στο έργο αυτό, και να πηγαίνω να σηκώ το τηλέφωνο και να λέω πράγματα δικά μου. Και να μπαίνει αυτός μέσα και να λέμε άσχετα πράγματα και να γίνεται από κάτω χαμός. Πέραν το ότι δέσαμε καταπληκτικά σκηνικά, από εγώ την σπουδαία στο οποίο είμαι πολύ σπουδαίο, αλλά δέσαμε και πολύ. Δηλαδή, παίζαμε ένα πιπόν. Ίσως όμως όλα αυτά, Σπύρο, να μην τα κατάφερνες αν δεν είχες περάσει αυτό το είδος ζωής που έχεις περάσει. Εσύ ήσουν από τα 12 στις δουλειές, στο δρόμο κυριολεκτικά. 12 με 14 έκανες πόσες, 36 δουλειές. Έχεις περάσει τον παθόν στον τάραχο, δουλεύοντας πολύ σκληρά, βλέποντας τον κόσμο από κοντά, ζώντας το πεζοδρόμιο. Αυτές οι προσωπικότητες δεν γίνονται από τα σαλόνια κατευθείαν, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν μπορεί να πεις ότι... Μπορείς να το πεις, αλλά... η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, όχι, σε άλλους κάνει... Άλλοι άνθρωποι ακριβώς ναι, λένε ότι εγώ έχω περάσει κάτω. Τόσο που έχω περάσει και θα πάρω κεφάλια. Mm-hmm. Εγώ τα αγαπάω αυτά που... γιατί ήταν ο πατέρας μου έτσι, δεν ήταν μίζερος. Πατέρας αντάρτης. Ναι. Και δεν ήταν μίζερος και τα αγαπούσαμε αυτά που ζούμε. Δεν είχαμε ποτέ από τη φτωχή που είμαστε. Ήσασταν όμως πολύ φτωχοί. Ναι, αλλά... Θυρωρός μετά κατάφερε να γίνει. Ναι. Και ζούσατε σε ένα υπόγειο. Ναι, ναι. Πολύ δύσκολα. Καθόλου δύσκολα. Πολύ δύσκολα ως προς την πλευρά. Στην αρχή ζούσαμε με λαμαρίνες από πάνω. Μετά όταν πήγαμε στο υπόγειο που ήταν πολυκατοικίες, χτισμένα πράγματα, κανονικά χτισμένα. Μεγάλες στιγμές. Και ένα δώρο νομίζω που σου έκανε από τα πρώτα δώρα ήταν μια μπάλα ή ένα μπαγλαμαδάκι. Όχι, ο πατέρας μου το πρώτο δώρο που μου έκανε ήταν νομίζω και το μοναδικό. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και ανοίγει η πόρτα. Είχε κάτι πολύ ωραία γαλανά μάτια ο πατέρας μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το βλέμμα. Το έχω πάντα. Και αστράφταν τα μάτια του, ανοίγει την πόρτα και δεν μας μιλάει, μας κοιτάει έτσι. Ρε τι μιλάει, μίλα, τι έγινε, τίποτα. Σφίγγα. Και τελικά είχε κερδίσει 5.000 στο λαχείο, άνεργος όν. Ναι. Τα κοινωνικά φρονήματα κλπ. Ναι. Και πήγαμε στον Πειραιά τότε, μας κατέβασε στον Πειραιά στο πανηγύρι και μου πήρε ένα μπαγλαμάκι. Πλαστικό με το οποίο εσύ έκανες... Τσιγκινό. Πω, Χριστέ μου. Και ο δικός σας ο μπαμπάς όμως είχε προβλήματα. Δηλαδή, αναγκαζόσασταν λόγω των μετακινήσεών του να αλλάζετε συνέχεια σχολείο. Και όταν αλλάζει ένα παιδί συνέχεια σχολείο, αναγκάζεται να αποδεικνύει τον εαυτό του κάθε φορά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πού τα ξέρεις αυτό? Όλα τα ξέρω. Δεν το βρήκε την Βαρβάρα τώρα. Είναι γεγονός. Έχω αλλάξει 6-7 δημοτικά και 5-6 γυμνάσια. Το έχω ζήσει και εγώ αυτό το έργο και ξέρω πόσο επώδυνο είναι σε κάθε σχολείο. Να αποδεικνύεις ποιος είσαι. Όταν κανείς επιζήσει, τελικά νομίζω αποκτάς ένα προσόν. Δηλαδή μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα σε διαφορετικές καταστάσεις. Να υποθέσω μπορεί ότι αυτό. Μπορεί ήταν... να μην επιζήσει κανείς. Να ρωτήσω κάτι. Να υποθέσω ότι αυτό το πέρασμα από σχολείο σε σχολείο και εδώ συνεχές τρέξιμο ήταν και μια προπαίδεια καλή για την πολιτική. Α, ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί έπρεπε να γίνω κάθε μπήκατε φορά εμάς. Αποδεκτός από παιδιά τα οποία είχαν τις σχέσεις τους, είχαν τις συνήθειές τους. Yeah. Έχω κάνει στο γυμνάσιο Λαρίσης, ας πούμε, έχω κάνει στο γυμνάσιο της Ελευσίνας, έχω κάνει στο Βαρβάκιο, πολύ διαφορετικά. Σε όλα τα διαφορετικά, ναι, σε πολύ διαφορετικά. Και σε διάφορα δημοτικά. Τελείωσα το δημοτικό στο δημοτικό της Οδού Λιωσίων. Ήταν τότε το ένα το δημοτικό, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Τι σώει παιδί ήσασταν, άτακτο παιδί, ανήσυχο? Ήμουν καλός μαθητής, αλλά πάρα πολύ προβληματικός να ήμουν. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσα να αποδεχθώ τα δεδομένα του σχολείου. Τα κακώς κείμενα. Είχα μια τάση να ασχολούμαι έτσι με τις υποθέσεις των άλλων. Και καμιά φορά όχι με τον ίδιο τρόπο που πήγαινε σε δάσκολο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Και γινόταν σύγκρουση. Και ταυτοχρόνως με την καλή έννοια. Στο Βαρβάκιο δηλαδή θα αποφυτούσαμε Κοσμιοτάτη, διότι η πρόταση ορισμένων καθηγητών ήταν Κοσμιοτάτη, αλλά επέμενε πολύ ο φιλόλογος μου, πάρα πολύ καλός στα φιλόσοφα. Κοσμία εννοείς. Κοσμία, ναι, Κοσμία, και επέμενε πάρα πολύ ο φιλόλογος με τον οποίο ήμουν πάρα πολύ καλός στα αρχαία, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν γινόταν κιόλας. Ήμουν και δεύτερος στους βαθμούς. Μάλιστα. Ο πρώτος ήταν ο Μιχάλης Σταθόπουλος. Έλα. Α, ναι. Έχετε συνυπάρξει δηλαδή? Ναι, συμμαθητές 6 χρόνια. Καλός ήταν αυτός. Καλός. Πολύ καλός. Αλλού τύπου παιδί και αυτό, κάπου λίγο πιο πίσω από μένα ή περίπου στο ίδιο κουσίδι αυτή με μένα ήταν ο Χρήστος Ιεραρής που είναι τώρα πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Μάλιστα. Το Βαρβάκι ήταν ένα σχολείο με μικρά τέρατα.
Βλέπαμε γυναίκα από τεράστια απόσταση. Διαβάζαμε νυχθημέρων, φοβερά ανταγωνιστικό σχολείο. Ταυτοχρόνως με την ανησυχία όλοι όμως ήσασταν με την καλή έννοια και ένα λογοτεχνικό ψώνιο. Ναι, καθηγητής ψώνιο, όχι μόνο λογοτεχνικό. Α, εκτός από λογοτεχνικό ήταν και άλλο ψώνιο. Κινηματογραφικό ψώνιο και κινηματογραφικό υποκριτικό ψώνιο. Ναι, καθηγητής ψώνιο. Το λογοτεχνικό πώς εκφράστηκε. Ναι, το ψώνιά μου δεν... λειτουργήσε. Το λογοτεχνικό εκφράστηκε με κατά ποικίλους τρόπους. Και με πείσαι. Καταρχήν λέω διάφορα πράγματα, τα οποία δεν επιτρέπονται. Και πολλοί, ας πούμε, συνάδελφοί μου, μου λένε, μα τι το πες τελείτε τώρα αυτό, θα ξανακαλωθούμε. Αφού είπες αυτό που θέλεις να πεις, γιατί, ας πούμε, προσέθεσες. Είναι το λογοτεχνικό μου ψώνιο. Έχετε γράψει... Έχω δημοσιεύσει και διαδηγήματα. Σε κάτι συλλογές. Ερωτικά, σε... αυτά. Σε μία εκδόθηκε από τον Εξάντα. Και λέγεται το τελευταία μέρα του χρόνου, είναι για το, την πρωτοχρονιά του 2000. Είναι είδος επιστημονική φαντασία. Πρόσφατα εμείς, αυτό πρόσφατα. Ναι. Και το άλλο έχω πάρει, μάλιστα από τον Μπατάκη που κάνει το άλλο, ξένος ο άλλος μου σε αυτός, έτσι λεγόταν η συλλογή δημιουργημάτων, έχω πάρει και 50.000 μέσα. Άντε, μπράβο. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είμαι επαγγελματίας λογοτεχνικής. Αυτό το κορίτσι πώς το βλέπετε, κύριε Παντέλη. Αυτό το κορίτσι που τόση ώρα έχει μιλήσει. Δεν το βλέπω γιατί κοιτάω εσά το σύνολο. Δεν γυρίσετε από εκεί. Ναι, αλλά πριν αρχίσετε με εμένα να μιλάτε, μιλούσατε τέλειο του άλλου με την κογό. Τι, πώς το κρίνετε αυτό το παιδί. Χαριτωμένο, καταρχήν. Δεν έχω δει λίγο στο θέατρο και δεν έχω άποψη. Θα τη δείτε σε ταινία τώρα. Στην ταινία, την έχω δει στην τηλεόραση, οφείλω να πω μονάχα. Η γυναίκα μου βλέπει συστηματικά αυτό το σύριαλ, τη αρέσει πάρα πολύ. Και έχω δει μερικά επεισόδια. Μου είναι μόνο συμπαθές. Νομίζω ότι δεν μπορεί ο παιδόπουλος. Πάει και έρχεται με ένα αυτό. Είναι πιλότος. Πιλότος δεν είναι κανείς σύζυγη. Όχι. Αυτός ό,τι επάγγελμα και να ήταν δεν θα ήταν καλό σύζυγος. Στην τηλεόραση λέω. Αλλά μετά τη γνωριμία μας εδώ πρέπει να αποκτήσει μια επαφή με τις ρίζες της. Και αυτό θα προσπαθήσω. Να τις πείτε, να τις πείτε. Θα προσπαθήσω να το επιδιώξω στο μέλλον. Θα τη φέρετε κοντά στο σόι της. Στους Μπρεμπέους. Με το όνομα. Μάθουμε στοιχειώδη. Άμα δείτε την εκπομπή ο πατέρας μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στοιχειώδη. Μόνο αυτό. Δεν ξέρεις αρβανίτικα. Δεν μιλάει καθόλου. Εγώ. Ντροπή. Όχι, δεν έπρεπε να ξέρεις. Πρέπει ορισμένες φράσεις. Κλειδιά. Έχω διαβάσει. Βέβαια. Ξέρω μια βρισιά, α πούμε. Για πέρα, όχι, με την πίστη. Τώρα δεν μπορώ να πω μια βρισιά. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον πολυτάλαντο Θόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος έχει περάσει και από το χώρο του κινηματογράφου. Έχει περάσει. Λοιπόν, για να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Για να συζητήσουμε. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ένα φιλμ, πρόκειται για ένα παιχνίδι. Ναι. Ήταν οι βασικοί παράγοντες είναι ο Αντώνης Ευθυμιάδης και ο Αρώνης, οι οποίοι ήταν μετά. Διαφημιστικά τότε με όλα αυτά. Ο Αντώνης Ευθυμιάδης ήταν. Δεν ξέρω, δεν μιλάω μαζί. Έλα, παιδί μου. Τέλος πάντων, είναι, τρέχει με ένα αυτοκίνητο ο Κριστιαν. Πηγαίνει αυτό, ξαφνικά σταματάει, φρενάρει, βλέπει ένα σάκο κάτω. Τον μαζεύει ο άνθρωπος, ανοίγει και βλέπει ότι είναι τα πράγματα του Λεωνάρντο Ντικάπριο μέσα. Τρελαίνεται. Το διαβατήριο, το εισιτήριο, το αεροπορικό. Πόπο, λέει ο φίλος μου Λεωνάρντο, πρέπει να πάω μέχρι ένα ξενοδοχείο ξέρω που έμενα. Θα πάω να του τα δώσω, πώς θα φύγει. Πάρα την αμαξάρα πάλι, μπαπ, το σταματάνε δύο τροχών. Λέω, καρεμπέιμα, θα με γνωρίσουν. Λέει, γεια σου παιδιά, λέει, γεια σου, δεν ξέρω τίποτα. Λέει, σας παρακαλώ, καρεμπέιμα, δεν ξέρω τίποτα. Λέει, ταυτότητα, δίπλωμα και τα λοιπά. Του κάνει έτσι, τίποτα, δεν είχε μαζί του. Κάνει, βγάζει το διαβατήριο του Ντικάπριο, το δίνει. Κοιτάει. Και να είσαι συνάδελφό του. Δεν μου λέει. Αυτό εκεί ο Τιτανικό λέει τελικά πνίκη κάηκε. Εντάξει, πώς δεν μου μην... Όχι, 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 καλό είναι, με χιούμορ το λέμε. Όμως εσύ ξέρεις ένα καλύτερο. Γάλλο μαθήσω, πώς το λέμε. Εδώ ξέρουμε ένα καλύτερο, πιστεύω ότι μπορούμε και το λέει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Σας παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Σας παρακαλώ. Θα μας κόψουμε. Για χάρη δική μας, εδώ πέρα θα το πούμε. Θα με αρχίσουμε με αυτά που κόβουν, έχω και εγώ. Θα μας το κόψουμε. Δεν κόβει κανείς τίποτα. Έχεις βαλέ. Έλα, μάνα μου. Ήταν ένας κικές και δεν έβρισκε και δουλειά. Και πάει ένα αστείο του και του λέει: σου βρήκα μια δουλειά επιτέλους. Από την οποία δεν θα φύγεις γιατί είναι πραγματικά δουλειά για σένα. Θα πηγαίνεις και θα ταΐζεις τις πάπιες
στον εθνικό κήπο. Το πρωί λέει για να βγουν έξω να τι ταΐσει. Θα λε πα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  και θα βγαίνουν έξω. Το βράδυ για να μπουν μέσα πιπιπιπιπιπι. Εντάξει. Εντάξει, αυτό μπορούμε. Πάει λοιπόν. Ήσυχο ο θείο ο Δήμαρχο, μετά από τρει μέρε έρχεται. Θεία θα φύγω. Μου έχουν σπάσει τα τέτοια. Γιατί ρε, λέει, εντάξει, το πρωί φωνάζω παπαπαπαπαπα και βγαίνουν έξω και εντάξει τρώνε και το βράδυ σου λέω πιπιπιπιπι και μπαίνουν μέσα, αλλά είναι ένα από το παπάκι μικρό και φεύγει και το κυνηγάω και του λέω έλα εδώ παπαπαπαπα και ξαναβγαίνω το λάξο. Δεν πιστεύω να λέτε και σαν ανέκδοτα. Όχι, αλλά δεν έχω να κάνω μια σοβαρή παρατήρηση. Θέλω να πω ότι εμένα κάτι που με τραβάει στον κύριο Παπαδόπουλο είναι ότι ενώ είναι όπως είπε και ο Αντώνης Σαμαράς και το πιστεύω και εγώ αυτό, ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου, δεν παίρνει σοβαρά το εαυτό του. Αυτό γλυκό και υγιές δεν είναι. Είναι, ας πούμε, χαρακτηριστικό αυτό που είπα, ότι πήγε εκεί πέρα σε αυτό το θέατρο στην αρχή και... Ναι. Περαστικός τελείως. Δεν είχε πάρει, ναι, πέρασε η κυρία, εγώ, του πέρα, δεν πάμε και... Σαν παιχνίδι τα είχε δει. Αυτό το βρίσκω. Όλα τα βλέπεις σαν παιχνίδι. Φοβερά ελκυστικό αυτό, ξέρετε. Γιατί η κοινωνία μας, σε όλους τους τομείς, είναι γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πόζα και παίρνουν ένα ύφος και μιλάνε συνέχεια για τον εαυτό τους και λένε τραγικό και τα λοιπά. Να βρίσκει κανείς κανέναν άνθρωπο που είναι ήρεμος και ισορροπημένος και πας δώσει. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια απόσταση από αυτό το που έχετε κι εσείς αυτό. Είναι ναι, κοινό σας. Πιστεύω, ναι. Το έχει. Πιστεύω, ναι. Το έχει και είναι από τα πιο γοητευτικά σας πράγματα. Δεν μπορώ να κάτσω τώρα να πάρω το ύφος αυτό που... Το μόνιμο ύφος. Είναι μερικοί που είναι με ένα μόνιμο ύφος. Τραγικό. Προχθές είχαμε πάει σε ένα γεύμα. Μάλιστα. Και έπρεπε να μιλήσουμε δύο-τρεις. Ήταν ένας ξένος. Βγήκα εγώ, είπα δύο-τρία καλαμπούρια. Τρώγανε οι άλλοι, ήταν μετά τα πυρουλιά, τα μπαχιάρια. Βγήκε μετά ένα συνάδελφο και άρχισε να μιλάει σαν να ήταν στο μπαλκόνι στην κεντρική πλατεία τη Λαμπία. Το του λέγανε, το ξέρω. Ο ξένο κρατούσε το πυρούλι, το μπαχιάρι. Και μετά όταν τελείωσε, σηκώθηκε ο φουκαρά και πάλι απάντησε με κανένα δύο καλαμπούρια για να ηρεμήσει το πράγμα. Πώς να φας τώρα μετά από τέτοιο λόγο. Πάντως δεν είσαστε, κύριε Πάγκελα, αν με επιτρέπετε τώρα να μιλήσουμε λίγο για άλλο θέμα, δεν είσαστε πολιτικός ασορτή με αυτόν τον αιώνα. Νομίζω ότι είσαστε ενός αιώνα. Αυτό ξεχωρίζει, γι' αυτό έχει φορέσει. Ναι, δεν είναι. Προχωρημένο. Είναι πολύ, πολύ. Είναι πολλά χρόνια μπροστά. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν. Άνθρωποι όπως ο θείος εδώ, ο θείος ο Μπρέμπος και άλλοι, οι οποίοι σε ικανό αριθμό βρίσκουν ότι μπορώ να του αντιπροσωπεύσω. Βέβαια, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν και αυτό το στυλ του σοβαροφανού ηθοποιού, του σοβαροφανού συγγραφέα, του σοβαροφανού. Αφορά κανέναν σήμερα. Ναι. Πες μου την άποψή σου, είσαι ο μόνος που δεν μου είπες δύο λόγια για τον Μπάγκαλο. Νομίζω ότι ο Θόδωρος εμένα με γοητεύεται ότι μιλάει μία γλώσσα. Δεν είναι πολύγλωσσος. Δηλαδή, ξέρεις, είμαστε στην τηλεόραση, μιλάμε αλλιώς. Γιατί μας παίρνουν για συνέντευξη, μιλάμε αλλιώς. Είμαστε στον κόσμο, μιλάμε αλλιώς. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα πολύ πιο εκλεπτισμένο κοινό, μιλάμε αλλιώς. Είμαστε στη Βουλή, μιλάμε αλλιώς. Αν ξέρανε πραγματικά οι πολιτικοί, των οποίων δεν είμαι πολέμιος, αυτό που λένε, α, οι πολιτικοί, ναι, ναι, καθόλου, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Αλλά αν ξέρανε πόσο ανάγκη το έχει ο κόσμος αυτό, μα δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Φαίνεται είναι. Του Θόδωρου είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Δεν το απεφάσισε βέβαια. Αλλά γιατί δεν καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούει τον Μπάγκαλο και τον οποιοδήποτε άλλο είναι εκεί που είναι. Και τον βλέπουμε όπως τον βλέπουμε. Κακά τα ψέματα. Όταν βλέπεις έναν πολιτικό, τον έχεις ψηλά. Έτσι. Ουσιαστικά χειραγωγούν με την καλή ή την κακή έννοια τον κόσμο. Έτσι. Ο λαός τι είναι, σαν παιδιά είναι αυτό που λέμε. Η μάζα είναι σαν παιδί. Λοιπόν, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορούν... Ότι θέλουμε να μας μιλάνε κανονικά αυτό που ακούμε. Όχι ξαφνικά να είσαι σε τραπέζι και να λέει. Αυτό. Και να παίζει το ύφος και αρχίζει να λες κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Άμα μιλάς κανονικά πρέπει κάτι να πεις. Σωστό και αυτό. Άμα δεν έχεις να πεις κάτι πρέπει να πλασάρεις. Έχεις 6 λέξεις των 5 συλλαβών η καθεμία. Ναι. Έτσι. Και γίνει
εμένα, εγώ λέω ότι αυτός ο λόγος μου θυμίζει αυτές τις κάμπιες. Δηλαδή, κατεβαίνει κάμπιες από το πέρα και είναι μία ψηνά. Είναι 10 λέξεις των 5 συλλαβών, οπότε ο άλλος πήγε τελείως, δεν παρακολουθεί πια. Αλλά παρόλα αυτά, καμιά φορά λέει τι ωραία λέει που μιλάει. έχει πει κάτι πολύ ωραίο, το χοντρένο τώρα λίγο εγώ. Χοντρένο. Έχετε μιλήσει για την καθαρματοποίηση της πολιτικής και έχετε αποκαλύψει ότι κάποια στιγμή σας πλησιάζουν διάφοροι και σας λένε, κοίταξε, εγώ το σκέφτομαι τώρα να πάω για αρχηγός, θέλω τη στήριξή σου. Δεν είναι πολύ γελίο? Όχι μόνο για αρχηγός, ναι, για δήμαρχος. Για δήμαρχος, οτιδήποτε. Δεν είναι λίγο γελίο? Ξέρω, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος πώς, ας πούμε, το σκέπτεται αυτό? Υπάρχει, δηλαδή, νομίζω ότι κάπου... Δηλαδή, σκέφτομαι, αυτοπροτείνεται κάτι. Αμέ, αμέ. Μα γι' αυτό λέω γελίο. Αμα δεις τώρα, κοίταξε, εδώ υπάρχουν διάφοροι, όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε είμαι εναντίον της πολιτικής, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, είναι επειδή δεν έχουν εκλεγεί πουθενά. Ακριβώς. Ή δεν δουλεύω σε θέατρο γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Άμεσα ή έμεσα, ενεπλάκησαν στις τοπικές εκλογές που μόλις τελειώσαμε, 300 Έλληνες. Έτσι. Λοιπόν, μην πιστεύω, αυτή η πολιτική δεν είναι όλοι. Όλοι. Λοιπόν, εγώ τέτοιο λοιπόν, και... Και λες τώρα, μα πώς ο άνθρωπος αυτός ξαφνικά, που δεν έχει χάνει την αίσθηση του μέτρου, mm-hmm. που δεν έχει κανένα ιδιαίτερο προσόν, δεν έκανε κάποιον κοινωνικό αγώνα, δεν είναι στο επαγγελμά του, ξέρω, ξεχωριστός για να πει ότι εντάξει, θεωρώ ότι θα αντιπροσωπεύσω, ας πούμε, τους άλλους. Ναι. Ματαιοδοξία. Δεν είναι μόνο ματαιοδοξία. Είναι και η ιδέα ότι κάτι θα κάνω. Είναι και σαν επαγγελματάκι, σιγά-σιγά. Έτσι είναι. Για πρακτικούς λόγους, για πρακτικούς λόγους, ναι. Οτιδήποτε. Και για πρακτικούς λόγους. Και το βλέπεις πολύ ξεκάθαρα αυτό. Και αυτό είναι η καθαρματοποίηση. Αυτό είναι. Μ' άρεσε η λέξη. Αυτό το ανέφερα. Δεν επιτρέπεται, βέβαια, να έχεις ωφελήματα από την πολιτική, έτσι δεν είναι? Επάγγελμα. Ξέρετε που θα μ' άρεσε εμένα να σας δω πολύ, πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν σας αρέσει. Σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν θα ήταν συγκλονιστικό να έχει μια εκπομπή δική του και να καλεί αυτούς που θέλει εκείνος? Έχω επανειλημμένα απειλήσει. Ναι. Ότι αν ποτέ δεν εκλεγώ βουλευτής. Υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος, διαφωνώ τελείως, ας πούμε, με τους υπάρχοντες σχηματισμούς. Επειδή κάτι πρέπει να κάνω και θα βαριέμαι να μην κάνω τίποτα, αυτό είναι πολύ καλό, είναι επικερδές. Ξέρω τόσα χρόνια εμφανίζομαι στην τηλεόραση και δεν έχω βγάλει. Τα ελέγχετε τα στοιχεία. Κάποτε δεν πρέπει να οικονομήσω. Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, θα κάνω εκπομπή. Και μπορεί να σας καλέσω και μπορεί να κάνω μια εκπομπή μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θα ήθελα μια αδιάκριτη ερώτηση ακόμη να κάνω. Βλέπω σε διάφορες φωτογραφίες, σε διάφορα πλάνα, τη σύζυγό σας. Την οποία το λέω. Τι να κάνω, το λέω. Τη ζηλεύω. Δηλαδή, μπορεί είναι εκπληκτική. Βάλει και τσαντόρ, είναι... Όχι, όχι, όχι. Τη ζηλεύω, λέω. Τη ζηλεύω που είναι δίπλα σας. Φαντάζομαι ότι είναι. Βέβαια, αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να τη θέσω εκείνη, σε εσάς. Είναι συγκλονιστικό να ζεις με ένα τέτοιον άντρα, ο οποίος πάντα. Είμαι σίγουρος ότι αν βλέπει την εκπομπή θα λέει τώρα κακομοίρα μου και όπου να ήξερε. Να ήξερε τι τραβάω, Όχι. Γιατί μιλάς για πράγματα. Με ένα τέτοιον άντρα που έχει πάντα κάτι να πει. Και αυτό που έχει να πει είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα σας εκπλήξω, αλλά συνήθως στο σπίτι μιλάει αυτή. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Σοβαρά. Δεν μιλάτε εσείς? Σπανίως πρέπει και εγώ να μιλήσω, γιατί. Θέλω να πω ότι καταρχήν μου κάνει, κάνει ερωτήσεις και υποχρεούμαι να απαντήσω, βέβαια. Μα μόνο τότε μιλάτε. Δεν εκφράζετε τον ερωτά σας, την αγάπη σας, δεν είσαστε από τους εκδηλωτικούς ανθρώπους. Όχι κάθε μέρα, δηλαδή. Α, δουλειά και έξω. Και τελείωσε. Έχουμε και δουλειά. Ναι, μα δεν έχετε δουλειά να τον εκφράζετε. Θα μας τρελάνε. Λοιπόν, έχω φωτογραφίες δικές σου. Συγκλονιστικές. Και θέλω να τις δει ο κόσμος όλος και θέλω και αυτή εδώ η μικρή να δει με τι άνθρωπο είναι μαζί και να τον εκτιμήσει επιτέλους. Τον έχω εκτιμήσει. Ηρίστο εμπαρόδο, ναι. Τώρα που είπες η μικρή, ξέρεις τι είπε ο κ. Σπάγκαλος Μόνος Βασίλη. Είναι κακό αυτό, το πεις τώρα. Δεν ήταν χιούμορ. Όχι, και δεν έκανε χιούμορ. Νόμιζα ότι είναι κακή. Κακή ήταν. Μα με ζήλεψε απλώς. Είναι δυνατόν. Είναι ωραίο να ζηλεύονται οι άντρες μεταξύ της. Αυτό το κομπολό εις όλη τη διάρκεια της εκπομπής είναι τσουκου 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 μέσα στο μικρόφωνο σου. Έτσι, πλώς το λέω. Ενημερωτικά. Πάμε. We'll be right back.
much cleaner on the page. Φωτογραφικό υλικό είναι αυτό, καταπληκτικό. Και το μόνο. Αυτό είναι ό,τι έχει και δεν έχει. Αντιφωτογραφικό τύπο που είναι. Σε όλη την οικογένεια εννοώ. Δεν βγάλαμε ποτέ φωτογραφίες. Ήταν τόσο ζωντανή οικογένεια που δεν ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Τον είδατε, κύριε Πάγκαλε, πώς ήταν την εποχή που εσείς διαβάζατε Τρούμαν Καπότε. Κάποτε το διαβάζατε. Δεν έχω δει μεγάλη διαφορά για εκείνο. Έχετε. Μια άλλη διαφορά την έχετε. Όχι, στην ηλικία που είμαστε. Μικρό. Διαβάζει Καπότε, κάτσε, δεν είναι το παιδί θαύμα. Όχι, όχι. Ήταν εκείνο 15, ήσουν εσύ 2-3. Μια άλλη ιδιότητα που έχει ο Σπύρος είναι ότι είναι αναλύωτο. Ναι, ναι, το ίδιο βλέμμα, το ίδιο στήσιμο. Ξέρετε ότι συνέβη κάτι καταπληκτικό στην τελευταία φωτογραφία που είδα του Μετσολιά. Ναι. Την είδα και εμένα δεν κόβει το μάτι μου ποιο μου αρέσει μία ποιον, αλλά μου θύμισε λίγο το γιο μου. Και λέω στην Αθηνά, λέω, δεν μοιάζω εδώ με τον Αλέξανδρο. Και τη βλέπει τη φωτογραφία και τρελαίνεται. Μένει. Ναι. Και τη δείχνει στον Αλέξανδρο και λέει, πού είμαι εδώ, ρε μαμά. Και λέει, παιδάκι μου, δεν είσαι σίγουρο, πα είναι. Και λέει, καλά, άσκου τα μου αρέσει, αλλά πότε με ντύσαμε τα Τσολιά και δεν θυμάμαι. Στο γιο σου, πώ να την πω τώρα την έκφραση. Δεν πουλάς μούρι για αυτό που είσαι, γιατί υπάρχουν μπαμπάδες και μαμάδες που είναι επώνυμοι και το πλασάρουν αυτό στα παιδιά τους. Εσύ είσαι από αυτούς που όταν σου ζητάνε αυτόγραφο στον δρόμο και είναι ο πιτσιρικάς μαζί και σε ρωτάει μπαμπά, τον ξέρεις αυτό που σου ζητάει αυτόγραφο, λες είναι φίλος από το στρατό. Ναι. Δεν ξέρει ακριβώς τι δουλειά κάνω ακόμη. Πόσο χρόνο είναι? Και την 8. Είναι 8. Και αν έχει μάθει κάτι περίπου, το έχει μάθει από τους συμμαθητές του στον δρόμο. Διότι τηλεόραση είναι κλειστή σπίτι. Κλειστή πάντα. Δεν ξέρει τι δουλειά κάνω. Μάλιστα, όταν τον πήγαν στο ιατρείο του σχολείου μία μέρα, γιατί κάτι είχε χτυπήσει, και του λέει και εγώ γιατρός θέλω να γίνω. Λέει στη γιατρό. Ναι. Του λέει γιατρός ο μπαμπάς σου. Λέει όχι. Λέει τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου. Λέει είναι εκατομμυριούχος. Σοβαρά, μιλάς. Ναι. Λέει γυναίκα, πω, τι κακομαθημένο πρέπει να είναι. Βέβαια. Εντάξει, παιδί μου, εκατομμυριούχος, αλλά τι δουλειά κάνει. Εκατομμυριούχος. Τρίτη φορά. Του λέει ναι, αλλά κυρία μου. Είναι κάτι, κάνει κάτι ερωτήσει και δίνει κάτι εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι και στα δικά σας παιδιά ποτέ, πώς να το πει κανείς, πλασάρατε την επιτυχία σας στον επαγγελματικό χώρο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ασχολούνται τα παιδιά. Πολύ λιγότερο φαντάζομαι για το Σπύρο, τον βλέπω στην τηλεόραση. Και εσά σα βλέπω στην τηλεόραση. Συχνότατα. Συγγνώμη. Όχι, δεν νομίζω. Ο καθένας κάνει τα δικά του πράγματα. Και πόσα είναι τώρα? Τα παιδιά μου. Ναι. Είναι 4. Έτσι. Και σίγουρα μεγαλώσει σιγά σιγά, παντρευτείς. Να κάνω κι εγώ τα παιδιά να μου, κάνεις 4 να και να έχω κι εγώ να έχω το φωτογραφικό μου υλικό. Έτσι, τα μήλα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσουμε στην κυρία Μπρέμπου. Πριν από ένα χρόνο ήσουν ξανά καλεσμένη σε μια εκπομπή μου με έναν άλλον πολιτικό, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω γιατί πώς έχει συνδεθεί ας πούμε αυτό και συνδέθει με τους πολιτικούς. Θυμάμαι το μάτι σου τότε ήταν σκοτεινό. Θυμάμαι σου είχε αναπτυχθεί μια... Δεν θυμάμαι, εγώ θυμάσαι εσύ. Καλά, καλά. Επιθετικότητα και διαφωνούσε σε όλα. Μάλιστα, διαφωνούσε στο ότι η πολιτική είναι τελικά πιο ανάρκηση από του τοπιού, έτσι δεν είναι? Ναι, το είχα πει και τότε. Το είχε πει και τότε, το θυμάμαι. Και τώρα βλέπω μια ευτυχία δίπλα στον κύριο Πάγκαλο. Λοιπόν. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε τώρα. Θέλω να πω. Τι έχει βάλει μαζί μα, εμεί δεν πειράζουμε κανένα. Δεν πειράζουμε κανένα, αλλά έχουμε κάνει αυτό. Δεν πειράζεται το ζευγάρι, γιατί το πειράζεται. Το πειράζεται το ζευγάρι, γιατί κάτι μπορεί να κάνω κι εγώ εδώ. Όχι, απλά είπα και στον κύριο Πάγκαλο ότι είναι ένα πολιτικό τον οποίο παρακολουθεί. Και παρακολουθώ και τις δηλώσεις του και πολλές φορές προβληματίζομαι από αυτά που λέει. Γόνιμα. Προβληματίζομαι. Αυτή είναι η χειρότερη, σου λέει. Και μου αρέσει να τον παρακολουθώ, αυτό είπα. Ναι. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, ότι πες με άλλα λόγια. Δηλαδή, γιατί εγώ είπα. Συγγνώμη τώρα, μία ώρα αυτό. Μιλάγαμε για μουσική μία ώρα. Ωραία. Μιλάω για μουσική. Πολύ ωραία. Μου αρέσουν αυτά. Πάρα πολύ καλή δικαιολογία. Τι βρίσκω. Είναι η στιγμή που θέλω σε αυτό εδώ το παιδί, το φίλο μου. Να του κάνω ένα δώρο. Το δώρο έρχεται. Περπατητό. Έρχεται σιγά σιγά, αλλά Ελένη είναι και λίγο βαρύ. Θα την βοηθήσει, θα σηκωθεί, να τα ανοίξει, να βάλει τα ανάμεσά σα εκεί, να σε βοηθήσει και η Μαρίνα. Να δούμε τι είναι αυτό. Μπράβο, βρε Ελένη. Όπω μεγάλο δώρο, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε. Και μέχρι να ανοίξει το δώρο ο Σπύρος, εσάς σας αρέσουν πολύ τα φούρα, δεν είναι? Τα καλά φούρα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω ένα δίλημα.
Έχω και κοχύμπα, έχω και Ρωμαίο Τζούλιετ έχω. Ποιο από τα δύο να δώσω? Νομίζω να πάρω το μεγαλύτερο. Λοιπόν, και τα δύο, με όλη μου την αγάπη. Και έχω και τον κόφτη μου εδώ πέρα, έτσι, να τους. Αν θέλετε να ανοίξετε να καπνίσετε ένα. Δεν καπνίσουμε δημόσια. Δεν πρέπει, ναι, δεν πρέπει. Κι εγώ έτσι νομίζω. Έλεγα, μήπως είχατε πάθος. Θα το βάλω εδώ. Ωραία, και ο κόφτης. Γιατί ποιος καπνίζει εδώ? Τι σας νοιάζει εσά? Τι σας νοιάζει? Γύρισε το σωστά, παιδί μου. Γύρισε τα αυτά. Έχει λάθο. Τόσο ωραία θέματα υπήρχαν αυτό, βρήκα. Τι είναι αυτό, θα το δω και εγώ. Ο Νίκος Σαφόπουλος δημιούργησε για σένα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, και βάλε από κάτω το σαφές επαγγελμά σου να ξέρει το παιδί ποιος το πατέρα. Έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ σε αυτό το σημείο και όταν επιστρέψουμε, ο Στέφανος θα είναι πάνω. Ε, Στέφανε, δεν ήρθε η ώρα να μιλήσεις? Τραγουδιστά, με νότες. Και ενδεχομένως να σηκωθεί εκεί μαζί και κανένας άλλος. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε τώρα. Θεός ξέρει ποιος θα σηκωθεί. Ένα σύντομο διάλειμμα και θα ενδεχόμαστε. Καρδιά μου λιώνω για σένα μόνο και πες μου ότι να είναι δυο λέξεις και σπονάνε. Καρδιά μου λιώνω, μακριά σου δεν ζω. Καρδιά μου λιώνω για σένα μόνο. Μακριά σου δε ζω, καρδιά μου λιώνω. Καρδιά μου λιώνω. Αυτό πρέπει να λες το κορίτσι. Μακριά σου δε ζω. Και του λες εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Αλλά θα ξαναρθώ. Τώρα με να πούνε εύκολο, παιδιά. Τώρα με δει, να το θυμάσαι. Τα ξέρει το καρφί. Λοιπόν, ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι πέρα από τον Σπύρο τον Κλίσσα που τον ακούσαμε και που μας έδειξε και τα αρχιτεκτονικά του θα τα... Θα τα δούμε όσον ούπω. Θα πω εγώ, ακριβώς. Αλλά ήθελα πραγματικά να πω ότι έχω πολύ μεγάλη χαρά που έχω κοντά μου μια πανέμορφη κυρία από την Κύπρο μας. Είναι η κυρία Μαριλίζα Παπαδούρη στο τσέλο. Συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά πιστεύω ότι είναι... Ένα διαμάντι μουσικό. Μάλιστα. Έτσι, αυτό ήθελα να πω για την κυρία. Και εδώ τώρα έχουμε μία έκπληξη. Εσύ είχες την αφιέρωση. Στο φίλο σου. Ναι, λοιπόν. Θα το υποστεί τώρα. Πώς όλοι είπαμε. Όπου το βρήκες. Ζούμε, Ρώμου.
πορτοκαλί με τα πόσα με τα καλή. Κι από μέσα σα πιο μιλώ και έτσι βρήκες άλλο φίλο. Ο Χαμάν, ο Χαμάν, τα λαχανικά χαλάν. Ο Χαμάν, ο Χαμάν, στα ψυγεία δε μασταν. Και μύθος, με ντομάτες και μαγκουριά θα σου κάνω καναγιά. Ο Χαμάν, ο Χαμάν, τα λαχανικά χαλάν. Ο Χαμάν, ο Χαμάν, στα ψυγεία δεν βαστά. Στη χωματερή το δικιό, στα δικό το θερμοκήπιο. Κίτρινο ασκηνό λεμόνι, μια ζωή θα είμαστε. Ο Χαμάν, τα λαχανικά χαλάν. Ο Χαμάν, ο Χαμάν, και χαρά με ράπλατα. Μπράβο. Τρεις μετατροπίες για χάρη σου, αγόρι μου. Έχω την εντύπωση. Έχεις γκάμα, μεγάλη. Αν επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, έχω μια αμφθή. Αφιέρωσε τραγούδι στον κύριο Πάγκαλο. Δεν θα πρέπει ο κύριος Πάγκαλος να βγάλει την υποχρέωση? Αυτό θα είναι συγκλονιστικό. Βέβαια και θα είναι. Το μικρόφωνο παρακαλώ, κύριε. Έλατε από εδώ, έλατε από εδώ καλύτερα. Εσείς ξέβρετε. Μάλλον από εκεί πρέπει να πάει. Εγώ θα το δώσει γιατί είμαι τόσο εγώ θα τραγουδήσει. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Ποιο να πούμε, ποιο να πούμε. Σε διώξαν από την Πυρηνιά που το έχεις ξαναπαρακάνει, το ξέρεις. Σε διώξαν από την Κόκκινη. Θα το βρούμε. Θα γιστρώσουμε τώρα. Αυτό είναι ένα χρήσιμο δίδαγμα για όλους όσους. Σε διώξαν από την Κόκκινη που το έχεις παρακάνει. Και στα τσαβούρια του Μαλάντα. Έτσι. Πάμε. Δώσε το ρυθμό και όποτε θέλετε. Είναι ένα τραγούδι που μπορεί να το αφιερώσει κάθε άντρας που πιστεύει στη ισότητα των γυναικών σε μια γυναίκα με την οποία έχει μια οποιαδήποτε σχέση. Άρα εγώ με τη γυναίκα μου, ας πούμε, που είμαι πρόσφατος. Όχι και με επαγγελματικές σχέσεις. Τώρα που είμαι και πρόσφατος, μάλιστα. Είναι ως εξής. Σε διώξαν απ' την Κόκκινη που το έχεις παρακάνει και στα ταμπούρια του Μινά του Φουκάρα. Αρχίσες το Σεργιάνη, εδώ να κάτσεις φρόνημα, μου ρίξε μια γισμένη, γιατί αν ήρθες για μαλλί, αμυαλί, θα φύγεις, θα φύγεις κουρεμένη.